Ότι θα απαντήσει ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νικόλαος Παπάς, είναι υπαριθμών 2286, 21 πρώτου 19, επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλα Σημακοπούλου, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, όπως προείπα τον κύριο Παπά, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ελληνικών ταχυδρομείων. Εντάξει, τρεις ερωτήσεις είναι, δεν θα το πάω και με απόλυτα τυπικά τώρα τα 2 και 3 λεπτά και για την συνάδελφο και για τον Υπουργό, αλλά να μην το παρατραβήξουμε. Ορίστε, κυρία Σημακοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, δίπαξ έχουμε συζητήσει για το θέμα των ΕΛΠΑ. Μία φορά για τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Courier και παρεπιπτόντως διαβάζω και κάποια δημοσιεύματα σήμερα για καινούργια σκάνδαλα, αλλά δεν θα το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Και δεύτερο, για την ΔΕΗ και για την παρακράτηση των χρημάτων που έπρεπε να καταβληθούν από τους λογαριασμούς. Αλλά ούτε αυτό είναι αντικείμενο της σημερινής ερώτησης, γιατί έτσι κι αλλιώς μαθαίνω ότι ετοιμάζεται μία επικοινωνιακού τύπου φιέστα από αυτές που συνηθίζετε για να πανηγυρίσετε για το αυτονόητο, δηλαδή ότι θα αρχίσετε να πληρώνετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με τα χρήματα του κόσμου, μπας και ξαναεμπιστευτούν τα ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, κύριε Υπουργέ, είμαστε εδώ γιατί με βάση δημοσιεύματα αλλά και δελτία τύπου που έχουν βγει από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης απεργίας τους, ακούμε ότι τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση που με το ζόρι μέχρι τις εκλογές, όποτε τις κάνετε αυτές, μπορούν να σταθούν όρθια και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με μικρή ανοχή και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για αυτό, με 10 πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και σας προειδεάζω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν κάποιες απαντήσεις από τις θεσμικές συναντήσεις που έχω κάνει με τα ταχυδρομεία, όπου έχω αφήσει και κενό δίπλα για να σημειώνω. Και θα συζητήσω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να μιλάμε με επιχειρηματολογία και όχι με επικοινωνιακού τύπου κορώνες για το θέμα αυτό που είναι εξόχως σημαντικό. Ξεκινώ λοιπόν πρώτον, ποιες είναι οι ισορρευτικές ζημιές των ΕΛΤΑ μέχρι σήμερα, το νούμερο παρακαλώ. Δεύτερον, ποια είναι η ισορρευτική λειτουργική ζημιά των ετών 2019-2021, το νούμερο παρακαλώ. Τρίτον, ποιες είναι οι αναπροσαρμογές επιτά για τα έτη 18, 19, 20 και 21. Επίσης το νούμερο παρακαλώ. Τέταρτον, ποιο υπολογίζεται ότι θα είναι το ταμιακό έλλειμμα από το 2019 έως το 2021. Πέμπτον, ποια είναι η οφειλή των ΕΛΤΑ προς τον ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Έκτον, ποια είναι η οφειλή των ΕΛΤΑ προς το Ταμείο Παρακατεθειών και Δανείων από το δάνειο που έχουν πάρει τα ελληνικά ταχυδρομεία. Έβδομο, ποια είναι η οφειλή σε άλλους φορείς, για λογαριασμό των οποίων εισπράττονται χρήματα, και εδώ σας είπα, δεν αναφέρομαι στη ΔΕΗ, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, αναφέρομαι στην απόδοση σε τραπεζικά ιδρύματα από τα δάνεια που έχουν πάρει οι υπάλληλοι από το Eurobank, που τώρα, αν δεν απατώμε, έχουν δοθεί σε Ιρλανδικά fund και έχουν παρακρατηθεί από το μισθό τους και πρέπει να αποδοθούν στα τραπεζικά αυτά ιδρύματα, δηλαδή στα Ιρλανδικά fund για την απόδοση των δόσεων των δανείων. Όγδον. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και το λέω με πολύ μεγάλη συνέστηση και ευαισθησία για το λογαριασμό Gyro. Αυτός είναι ο λογαριασμός, όπως ξέρετε, μέσω του οποίου πληρώνονται οι συντάξεις των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και τα επιδόματα. Έχει γίνει κάποιος έλεγχος για να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα εκεί και αν ναι, ποιο είναι αυτό. Και δύο ερωτήσεις που επιδέχονται ναι ή όχι, και όχι τόσο πολύ ποσά. Το ένα είναι για το θέμα της καθολικής υπηρεσίας. Δεν συνοψίζω αυτά που έχουν ήδη γίνει, δεν διαφωνούμε ως προς τα στοιχεία. Η ερώτηση είναι αν σκοπεύετε να υποβάλλετε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά τα 82,9 εκατομμύρια ευρώ της περίοδου 2013-2015, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί. Ναι ή όχι. Και η τελευταία ερώτηση, εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο βιωσιμότητας για τα ΕΛΤΑ, ποιος το εκπονεί και αν το σχέδιο αυτό, ναι ή όχι, περιλαμβάνει κλείσιμο καταστημάτων και απολύσεις εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο με τη σχετική ανοχή και επειδή καυτηριάζω τους υπουργούς που λείπουν εξ συστήματος, να λέω και καλές κουβέντες, τουλάχιστον όταν προεδρεύω εγώ, ο κύριος Παπάς είναι παρόν, όπως και ο κύριος Βίτσα, να πούμε. Ο κύριος Δημαράς είναι η πρώτη φορά που μου τυχαίνει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Και όταν καλούμε να απαντήσω εγώ, είναι πάντα ο κύριος Κακλαμάνης στην έδρα. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ ο Σάκης είμαι, δεν έχω δει να μην έρχεστε. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, σε άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ιστορία των ΕΛΤΑ είναι μια ιστορία, όπως έχω πει κατά επανάληψη, μιας μεθοδευμένης εγκατάλειψης κάποιας πολύ κρίσιμης δημόσιας υποδομής. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Νομίζω ήταν στον πυρήνα των πολιτικών επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Τα ΕΛΤΑ πρικοδοτήθηκαν το 1998 με 400 εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται για την ανασυγκρότησή τους. Δεν έγινε τίποτα για να τα προσαρμόσει στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Ξοδεύτηκαν αμέτρητα χρήματα για να μπορούν τα ΕΛΤΑ, για να αγοραστούν μάλλον μηχανήματα τα οποία διευκόλυναν τη διανομή επιστολών, οι οποίες επιστολές βεβαίως μοιραία ξεπεράστηκαν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο τζίρος που υπάρχει στην ταχυδρομική αγορά για τις επιστολές έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία χρόνια. Αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Καμία αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έγινε ένα αίτημα το 2014, από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο είχε τότε και την ευθύνη της αγοράς των ταχυδρομείων και του κλάδου των ταχυδρομείων, και βεβαίως απερίφθη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το αίτημα, διότι καλώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξήγησε ότι δεν υπάρχει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που να επιτρέψει την καταβολή αποζημίωσης καθολικής υπηρεσίας στα ΕΛΤΑ. Πάρθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία για να υπάρχει θεραπεία αυτού του ελλείμματος? Δεν πάρθηκε. Μηδένει στο πηλίκο, λοιπόν, προς τα ΕΛΤΑ από το κράτος για την καθολική υπηρεσία. Τα ΕΛΤΑ επίσης απόλυσαν ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο, τη συμμετοχή τους στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Με το σπάσιμο της τράπεζας σε καλή και κακή, και μιλάμε για περιουσιακό στοιχείο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τι κάναμε εμείς? Έχουμε ήδη καταβάλει, φέραμε τη σχετική τροπολογία, έχουμε ήδη καταβάλει την αποζημίωση για τα έτη 13 έως 16, τις επόμενες μέρες καταβάλλεται και για το έτος 17, άρα μιλάμε για 75 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων διενεργεί μελέτη για τον εξυγχρονισμό του οργανισμού και την προσαρμογή στις ανάγκες των πολιτών. Τον Απρίλιο του 2017 υπεγράφει από το Υπουργείο μας και τα ΕΛΤΑ η σύμβαση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας για διάστημα 6 χρόνων. Και βεβαίως έχουμε κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες. Είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση κοινής υπουργικής απόφασης με το Υπουργείο Οικονομικών για τον καθορισμό επιμερισμού του κόστους της καθολικής υπηρεσίας στο λεγόμενο Ταμείο Αντιστάθμισης, όπου όλοι οι συμμετέχοντες στον κλάδο τον ταχυδρομικό και στην αγορά των ταχυδρομείων συμμετέχουν στο κόστος και επιμερίζονται το κόστος κάλυψης της καθολικής υπηρεσίας. Τέλος, έχουμε κάνει προσπάθειες οι οποίες έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής, διότι τα ΕΛΤΑ είχαν απαιτήσεις από άλλους οργανισμούς του δημοσίου, οι οποίες ανέρχονταν σε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια. Έχουν εισπράξει 45 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής και νομίζω το υπόλοιπο είναι γύρω στα 25. Η κυρία Σιμακοπούλου στην πρώτη της τοποθέτηση έβαλε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησης. Εάν υπήρχαν στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησης, θα μπορούσα να την έχω παραπέμψει στους αρμοδίους και βεβαίως να απευθυνθώ και στις υπηρεσίες και να μου δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στο Ταμείο Συμμετοχών και το Υπουργείο Οικονομικών διόρισε διοίκηση τον Αύγουστο που μας πέρασε. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει την ευθύνη για τα ρυθμιστικά και τα νομοθετικά ζητήματα της αγοράς των ταχυδρομείων, όχι για τη λειτουργία της εταιρείας πλέον. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι καθαρό και για τον μεταξύ μας διάλογο και βεβαίως, εάν εγκαίρως έχουμε και τα ερωτήματα, μπορούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας να απαντούμε. Τα υπόλοιπα στην δευτερολογία. Ορίστε, κυρία Σιμακοπούλου. Κύριε Υπουργέ, νομίζω μετά από σχεδόν 4 χρόνια διακυβέρνησης θα έπρεπε να έχουμε εξαντλήσει την συζήτηση για το παρελθόν. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί, δεν σκοπεύω να απαντήσω διεξοδικά σε αυτά που είπατε. Μόνο σε δύο να αναφερθώ.
Η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, όπως ξέρετε, έγινε με τον 40-53 το 2012. Και δεδομένου ότι η παροχή καθολικής υπηρεσίας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή να μπορούν να παίρνουν γράμματα στα κριτικά χωριά όταν αυτό δεν συμφέρει οικονομικά, σας ενημερώνω, και το ξέρετε νομίζω, ότι η Νέα Δημοκρατία από τον Οκτώβριο του 2014 είχε εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποζημίωση, 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και είχε εξασφαλίσει αυτό το πράγμα για το 2013 και το 2014, αλλά και για τον προϋπολογισμό του 2015, με βάση κοστολογικές μελέτες. Και η δημοσίευση της έγκρισης έγινε τον Οκτώβριο του 2014 και θα είχε προχωρήσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε, ρίξατε την κυβέρνηση με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα αυτά για την ιστορία του πράγματος, και το μόνο που έχετε κάνει εσείς, εκτός από το να εκταμιεύσετε τα χρήματα, είναι γύρω στα Χριστούγεννα, μερικές μέρες πριν τα Χριστούγεννα, να φέρετε άλλη μια τραπολογία με την οποία παρακάμπτετε η μέχρι τώρα προβλεπόμενη διαδικασία για την επαλήθευση του ποσού πρώτα και μετά την καταβολή του. Και αυτό για να κρατήσετε τα ΕΛΤΑ στον αναπνευστήρα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τα ΕΛΤΑ, κύριε Υπουργέ. Έχετε την εποπτεία όμως. Την εποπτεία των ΕΛΤΑ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σας ενδιαφέρουν και τα οικονομικά στοιχεία. Και επειδή με εγκαλείτε ότι δεν ήμουν συγκεκριμένη στις ερωτήσεις που σας έκανα, σας διαβάζω το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης, το οποίο περιλαμβάνει ακριβώς αυτά που μόλις σας ρώτησα. Και μάλιστα περιλαμβάνει και ορισμένα ποσά, τα οποία θα μπορούσατε ή να επαληθεύσετε ή να διαψέψετε συγκεκριμένα. Και διαβάζω τώρα το κείμενο της ερώτησής μου, κύριε Υπουργέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα ελληνικά ταχυδρομεία βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, συγκεκριμένα. Αυτά θέλω να μου επαληθεύσετε. Αυτό ήρθα εδώ να σας ρωτήσω σήμερα. Οφείλουν προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων 115 εκατομμύρια ευρώ από δάνειο. Έχουν οφειλεί προς τον ΕΦΚΑ, δηλαδή χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές, 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν οφειλεί προς τη ΔΕΗ, 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν οφειλεί προς άλλους φορείς για λογαριασμό των οποίων εισπράττουν χρήματα, 15 εκατομμύρια ευρώ, όπως είναι η απόδοση των χρημάτων που παρακρατούν από τους εργαζόμενους για να πληρώσουν τα δάνειά τους. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, διαβάζω την ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Όσον αφορά στον τρεχούμενο λογαριασμό Τζάιρο, σας είπα εδώ, δείχνω μεγάλη ευαισθησία, γιατί αυτός περιλαμβάνει τις συντάξεις και τα επιδόματα των συνταξιούχων, μέσω του οποίου πληρώνονται αυτοί. Το ποσό αυτό είναι 80 εκατομμύρια ευρώ που λένε ότι έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε κάνει κάποιον έλεγχο σε σχέση με αυτό? Δεν θα έπρεπε όποιος έχει την εποπτεία των ΕΛΤΑ να αναρωτιέται αν τα χρήματα που ο κόσμος πληρώνει για τη ΔΕΗ, εάν τα χρήματα που ο κόσμος έχει εμπιστευτεί εκεί για τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές και τα επιδόματά τους, αν αυτά τα χρησιμοποιεί ο ΕΛΤΑ για άλλους λόγους, για να μπορέσει να παραμείνει ζωντανός όσο εσείς θα είστε στην εξουσία? Λοιπόν, δεν μου δίνετε συγκεκριμένες απαντήσεις για κανένα θέμα. Έχετε τη δευτερολογία σας, εάν θέλετε, να επανορθώσετε ως προς αυτό. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα, για να μιλάμε με στοιχεία. Εντάξει, και αν θέλετε να απαντήσετε με στοιχεία, απαντήστε και σε αυτό. Δεν βρίσκετε χρήματα για τα ΕΛΤΑ, για να μπορέσετε να τα λειτουργήσετε όπως πρέπει. Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, ότι θα βρείτε χρήματα, γιατί έτσι ακούω, για να κάνετε μια ειδική έκδοση ενός γραμματόσημου για να πανηγυρίσετε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η συμφωνία που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στο εξωτερικό, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, η οποία μπορεί να διαφωνεί με τη θεώρησή σας και να μην τους αρέσει αυτό το γραμματόσημο, είναι αυτοί οι οποίοι είναι μη σκεπτόμενοι, παύλα ηλίθιοι. Και δεύτερον, φαίνεται ότι έχετε λεφτά και γι' αυτό, γιατί έχω μια απόφασή σας που δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα. Μια απόφαση με εντολή, για να είμαι συγκεκριμένη. Και με αυτό κλείνω. Και με αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με εντολή του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου δώσατε στις εφημερίδες 500.000 για να διαφημίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, λεφτά για όλα αυτά υπάρχουν. Λεφτά για τα ταχυδρομεία υπάρχουν. Και ασχολείστε με αυτό το πράγμα το οποίο είναι στο χαρτοφυλάκιό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Νομίζω ότι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο πρέπει να τον αξιοποιούμε για να μην κάνουμε διάλογο κοφών. Και όταν απαντάμε κάτι, να μην προσποιούμαστε ότι δεν τα ακούσαμε. Εξήγησα και πόσα λεφτά έχουν δοθεί στα ΕΛΤΑ και σε σχέση με την καθολική υπηρεσία, που δεν είχατε κάνει απολύτως τίποτα. Μην έρχεστε εδώ και λέτε ότι είχατε πάρει μια απόφαση μέχρι το ύψος των 15 εκατομμυρίων και θα ρωτάγατε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για τα 15 εκατομμύρια, μέχρι τα 15 εκατομμύρια δεν χρειάζεται ερώτημα. Από τα 15 εκατομμύρια και πάνω πρέπει να απευθύνεις ερώτημα αν εμπίπτει στις οριοθετήσεις περί κρατικών ενισχύσεων. Ένα. Δεύτερον, σας είπα επίσης ότι εισπράξαμε από οφειλές από τους άλλους φορείς του δημοσίου. Επίσης και εκεί δεν είχατε κάνει τίποτα. Αλλά εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι αναδεικνύεται μία έτσι θεμελιώδης διαφορά ιδεολογική και πολιτική. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το κρίσιμο δίκτυο, αυτό έδειξε η πρακτική σας και η πολιτική σας, δεν χρειάζεται να υποστηριχτεί. Και επειδή είπατε και άλλα, και αναφερθήκατε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, έπρεπε να μην το κάνουμε δηλαδή αυτό. Έπρεπε να μην καταχωρηθεί στον κυριακάτικο τύπο η Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ εσείς μιλάγατε για την μέγιστη προδοσία που έχει γίνει και λέγατε τρισδιάστατα ψέματα στον ελληνικό λαό για το τι συνέβαινε. Η Συμφωνία των Πρεσπών λοιπόν κατοχύρωσε και την πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει μετακινηθεί και να μην την αγαπάει πια. Δηλαδή τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, με συνταγματικές αλλαγές. Και... Μην κάνουμε τώρα συζήτηση για τις πρέσπες. 10 δευτερόλεπτα, επιτρέψτε μου. Εντάξει, εγώ σας επιτρέπω, αλλά μην αρνήξουμε τώρα. Δέχομαι την παρέμβασή σας, κλείνω την παρέμβαση λέγοντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν αυτή που έκανε για πρώτη φορά τους γείτονες να παραδεχτούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία, με τον Αριστοτέλη και τον Αλέξανδρο το Μέγα. Και αυτό δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία κατανοητό ή μάλλον δεν επικοινωνήθηκε προς τους ανθρώπους οι οποίοι την ακούνε. Τώρα, για τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες, νομίζω ότι έχουμε, θα καταθέσω την απάντηση τη σχετική η οποία μας απευθύνθηκε από τα ΕΛΤΑ, αν μπορείτε σας παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, και η οποία λέει ότι ο αλλόχρος λογαριασμός που τηρούν τα ΕΛΤΑ στο Ταμείο Παρακατευθυνθήκων εξυπηρετείται κανονικά και χωρίς πρόβλημα, σε σχέση με τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Καλά κάνατε και δεν ρωτάτε. Είχαμε συζητήσει και σας είχα πει ότι λύνεται το θέμα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Ιούνιος ή Ιούλιος του περασμένου έτους και το είχαμε συζητήσει. Εχθές είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου της ΔΕΗ, όπου ακριβώς λέει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα της συνεννόησης των δύο εταιριών. Σχετικά με τον λογαριασμό Τζάιρο, σας λέω τι μας είπε η διορισμένη από το Υπουργείο Οικονομικών Διοίκησης των ΕΛΤΑ. Τηρούνται τα προβλεπόμενα με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τέλος, ΕΦΚΑ και ΕΛΤΑ βρίσκονται, λέει, σε συζητήσεις ώστε να διευθετηθούν οι μεταξύ τους οφειλές. Η κυβέρνηση δική μας κληρονόμησε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, αντιφάσεις και στρεβλές νοοτροπίες σε σχέση με την ταχυδρομική αγορά. Ήξερε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι υπήρχε η πορεία προς την απελευθέρωση της αγοράς. Δεν προετοιμάστηκαν τα ΕΛΤΑ, δεν προετοιμάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο και βεβαίως τώρα έχουμε και την εκτίμηση για την καθολική υπηρεσία, η οποία επίσης, αν επιτρέπετε να καταθέσω στα πρακτικά σχετικό έγγραφο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, με εκτιμήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν και αυτά να τα δείτε και όποιες άλλες λεπτομέρειες νομίζω και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας να τις μάθετε. Θέλω να κλείσω με το εξής. Η κυβέρνηση έχει την αρχή της υποστήριξης δημόσιων υποδομών, κρίσιμων υποδομών όπως είναι τα ΕΛΤΑ. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, κυρία Σημαγοπούλου, για το εξής. Ο ομιλόν και η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει υπό την δικαιολογία της ανασυγκρότησης να μπουν σε εφαρμογή σχέδια που ενδεχομένως προηγούμενες κυβερνήσεις να είχαν στο νου τους, τα οποία να περιλαμβάνουν κλείσιμο δεκάδων ή εκατοντάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ ή πάρα πολλές απολύσεις εργαζομένων ή ένα σχέδιο πετσοκόμματος αυτής της πολύ κρίσιμης υποδομής. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα να καλωσορίσω, κλείνοντας, την ερώτησή σας, η οποία νομίζω βοήθησε και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταλάβουμε το πού στέκεται ο καθένας μας και το λαό να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.